Εντάξει, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Άσχετο. Άσχετο. Ο Ζέιντ μου έδωσε εδώ. Θα πετάξει λίγα νερά. Εντάξει, συνηθίζονται αυτά. Γιώργο, πήρες και το ντου σου. Πήγαμε μπάνιο, ναι. Άσχετα από το αποτελέσμα, είναι μια ομάδα που κάθε φορά που παίζει στον Κεραυνό, ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις το καλύτερο στο παιχνίδι, να σε φούς συγκεντρωμένος. Νομίζω ότι το κάναμε αυτό σήμερα. Θεωρώ πως όλοι ήμασταν εκεί που, στη συγκέντρωση που θα έπρεπε να είμαστε για τέτοια παιχνίδια. Μπήκες πολύ δυνατά και εσύ και η ομάδα στο παιχνίδι. Εσύ στην αρχή του παιχνιδιού κράτησες στο σκοράρισμα την ομάδα μπροστά στο σκορ. Ήταν πολύ καλή η αρχή. Πώς κρίνεις την δική σου απόδοση στη σημερινή αναμέτρηση? Νομίζω το περιγράψεις καλά. Στο πρώτο ημίχρονο σκορά αρκετά. Στο δεύτερο δεν μπορούσα να βρω τους χώρους μου ή τις ευκαιρίες μου. Αλλά θεωρώ πως βοήθησα σε άλλα κομμάτια την ομάδα. Ας πούμε στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε στο σκορ ο Βάρσος, ας πούμε. Αλλά όλα τα παιδιά ήμασταν πολύ καλοί μας. Πρώτη θέση για την ανόρθωση. Προσπέρασε πλέον τον Κεραυνό, τον άφησε πίσω. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει να σπάσει το δίπολο αρχικά και γιατί όχι να πάρει και τον τίτλο? Γιατί όχι. Ως τώρα κάνουμε μια τρομερή πορεία. Τα δίνουμε όλα στις προπονήσεις. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε θεωρώ, ναι, γιατί να μην το παλέψουμε, γιατί να μην το πιστεύουμε.